Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα θέμα σήμερα το οποίο νομίζω αφορά όλους. Αφορά όλους, αφορά και γυναίκες, αφορά και άνδρες. Έχει να κάνει με τη φιλία. Έχει να κάνει με κόκκινες και πράσινες σημαίες σε μια φιλία. Έχει να κάνει για τη χτυτικότητα σε μια φιλία. Και γενικότερα μπορεί να μας βοηθήσει η ιστορία που θα διαβάσουμε και τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε να καταλάβουμε τις συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων οι οποίες μας είναι δυσνόητες. Είναι μια φίλη που στέλνει την επιστολή, η οποία λέει: «Έκανα επιτέλους, το επιτέλους το βάζω εγώ, υγιή σχέση και η φίλη μου άλλαξε. Γιατί?» Κυρία Θέκλα, γεια σας. Δεν ξέρω αν με θυμάστε, σας είχα στείλει παλιότερα μια επιστολή για μια τοξική σχέση που είχα και ακολούθησα τις συμβουλές σας, πήγα για ψυχοθεραπεία, χώρισα από εκείνη τη σχέση, έμεινα αρκετό καιρό μόνη μου και τώρα είμαι χαρούμενη να σας πω ότι έχω μια σχέση την οποία μπορώ να χαρακτηρίσω υγιή. Έχει περάσει αρκετός καιρός που είμαστε μαζί, γνωριζόμαστε καλά και έχουμε αρχίσει και να συγκατοικούμε χωρίς προβλήματα. Χαίρομαι, αγάπη μου. Χαίρομαι για σένα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν σας γράφω όμως για τη σχέση μου τώρα. Θα σας γράψω για τη φίλη μου. Είχα μια φίλη με την οποία μοιραζόμουν τα πάντα για καμιά δεκαετία περίπου. Μιλούσαμε έστω και για λίγο σχεδόν καθημερινά και επειδή εκείνη δεν οδηγούσε, συνήθως πήγαινα εγώ και την έβρισκα και συναντιόμασταν. Πριν μερικούς μήνες της γνώρισα τον νέο μου σύντροφο. Λίγο μετά τη συνάντηση αυτή, κατά την οποία γνώρισε τον σύντροφό μου, η στάση της απέναντί μου άρχισε να αλλάζει. Δεν απαντούσε στα τηλέφωνα ή το σήκωνε μεν, αλλά με ξεπέταγε στα γρήγορα. Έγινε επιθετική. Αναγκαζόμουν να τη ζητάω συνέχεια συγγνώμη για ό,τι και αν έλεγα, γιατί την ενοχλούσαν τα πάντα. Ακόμα και πράγματα απλά. Για παράδειγμα, με παρέτρεπε να κάνω την τρίτη δόση του εμβολίου τότε που είχαν ανοίξει οι τρίτες δόσεις. Και εγώ έκλεισα ένα ραντεβού αργότερα, γιατί ήθελα να το κάνω μαζί με το φίλο μου. Να ήθελα να κάνω μαζί με το φίλο μου την τρίτη δόση, ώστε αν έχουμε παρενέργειες να είναι τις ίδιες μέρες. Και εκείνη με μάλλον επιθετικά στο τηλέφωνο για μισή ώρα και μου έλεγε ότι δεν έκανα καλά, που θα περίμενα 3 εβδομάδες για να κάνω την τρίτη δόση, ότι τα ποσοστά των κρουσμάτων ήταν τεράστια, ότι δεν σκέφτομαι την υγεία μου κλπ. Με πολύ επιθετικό τρόπο, ώστε έμπαινα σε θέση απολογητική και έδινα εξηγήσεις επί ώρα για το ραντεβού, για το εμβόλιο. Αφήνω το στόμα ανοιχτό. Δεν αφορά τη φίλη σου και δεν αφορά κανέναν αν θα κάνεις το εμβόλιο, αν θα κάνεις την πρώτη δόση, αν θα κάνεις την δεύτερη δόση, αν θα κάνεις την τρίτη δόση και πότε θα την κάνεις. Εγώ προσωπικά ξέρετε και σας το έχω πει ότι έχω κάνει και τις 3 δόσεις του εμβολίου. Έχω πρόσωπα στο φιλικό μου περίγυρο τα οποία για δικούς τους λόγους, ιατρικούς, αλλά δικούς τους λόγους, αποφάσισαν να μην κάνουν το εμβόλιο. Δεν τους είπα απολύτως τίποτα. Τίποτα. Ούτε έχω πει οτιδήποτε σε οποιονδήποτε μου έχει στείλει email και μου έγραψε: «Κυρία Θέκλα, εσείς είστε υπέρ των εμβολίων, αλλά εγώ για αυτό τον λόγο και για τον άλλο λόγο και για τον παράλληλο λόγο δεν είμαι υπέρ των εμβολίων». Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την άποψή μας στον άλλον. Είτε να κάνει το εμβόλιο, είτε να μην κάνει το εμβόλιο, είτε πότε θα κάνει το εμβόλιο. Σοβαρολογούμε τώρα? Ακόμη λίγο θα έρθει αυτή και θα σου πει: «Θα πας στην τουαλέτα την τάδε ώρα και δεν πρέπει να πας λίγο πιο νωρίς, ούτε λίγο πιο μετά, γιατί θα χαλάσει ο κύκλος σου». Του χεσίμανος και του κατουρίματος. Εκεί καταντίζαμε! Λοιπόν, μετά από αυτό, σταμάτησε να με προσκαλεί να συναντιόμαστε όπως έκανε παλιότερα. Και όσες φορές έχουμε μιλήσει τον τελευταίο καιρό, ήταν μόνο με δική μου πρωτοβουλία. Τα τηλεφωνήματα κράτησαν ελάχιστα και μοιράστηκα μόνο εγώ δικά μου πράγματα, ενώ εκείνη απέφυγε να μιλήσει για τον εαυτό της. Έχω στενοχωρηθεί με αυτό και την ίδια ώρα με εντυπωσιάζει εντός εισαγωγικών αυτό που συμβαίνει. Από την άποψη ότι δεν το περίμενα. Ήταν μια έκπληξη για μένα. Με εντυπωσιάζει το ότι δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου αυτό το ενδεχόμενο. Είναι κάτι για εμένα εντελώς ακατανόητο, χωρίς συνέχεια, χωρίς συνοχή.
και δεν έχω καν την επιθυμία να τη ρωτήσω γιατί συμβαίνει αυτό. Την πήρα πρόσφατα τηλέφωνο να της ευχηθώ. Για τις γιορτές προφανώς φαντάζομαι. Μιλούσα μόνο εγώ. Εκείνη το πολύ να είπε μία πρόταση. Σαφής η απομακρυνσή της. Εκτούτε δεν την έχω ξαναπάρει και κρατιέμαι να μην την πάρω. Να δω αν εκείνη θα μου τηλεφωνήσει ποτέ. Έχω τόσα πράγματα να μοιραστώ για την καινούργια μου ζωή και μου λείπει πολύ αυτό. Δεν ξέρω πόσο θα μου πάρει, δεν ξέρω καν αν μου ξανασυμβεί να χτίσω ξανά μια φιλία σαν αυτή που νόμιζα ότι είχα. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε και το άλλο ερώτημα, να τα απαντήσουμε όλα μαζί. Κάτω από το βίντεο «Χειριστική φιλία, μήπως όχι», μια φίλη έγραψε «Έχω κι εγώ κάτι, εγώ έχω κάτι κι είχα κάτι φιλίες που μου δείχνουν κάποια όχι ευχάριστα χαρακτηριστικά». Όχι όπως εδώ που η φίλη ένιωσε να την πρόδωσαν, που εν μέρη μπορεί να και να έχει δίκιο, αλλά για θέματα καθαρά φιλίας, χωρίς να εμπλέκονται άντρες, μπορείς να μας μιλήσεις καθαρά για φιλίες και ποιες είναι οι κόκκινες και πράσινες σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς, για να μπορέσει να δοκιμαστεί μια γυναικεία φιλία, μια φιλία μεταξύ δύο γυναικών, για να ξεκαθαρίσει και να διαφανεί αν αυτή η φιλία είναι πραγματική, πρέπει η μία από τις δύο να ευτυχήσει στην προσωπική της ζωή. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πολλές φιλίες στηρίζονται στο αμοιβαίο μοίρασμα μιζέριας. Είμαι εγώ μόνη μου, δεν έχω άντρα, δεν έχω ερωτική ζωή, νιώθω άσχημα, είσαι και εσύ μόνη σου, δεν έχεις άντρα, δεν έχεις γυναίκα, δεν έχεις ερωτική ζωή, νιώθεις άσχημα, οπότε μιλάμε στα τηλέφωνα, πηγαίνουμε για καφέ και κλαίμε τη μοίρα μας. Εγώ νιώθω καλύτερα γιατί σου τα λέω και τα βγάζω από μέσα μου. Εσύ νιώθεις καλύτερα γιατί βλέπεις ότι και οι άλλοι δίπλα σου δεν είναι καλά και η φιλενάδα σου είναι δυστυχισμένη και εκείνη είναι μόνη της και εκείνη δεν είναι σε σχέση και εκείνη δεν είναι η ζωή της όπως θα ήθελε να είναι. Οπότε νιώθουμε πάρα πολύ καλά που είμαστε δυο μόνες μας, δυο μοναξιασμένες, δυο οι οποίες μοιραζόμαστε τον πόνο μας που δεν έχουμε άνδρα. Προς Θεού, δεν θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Καμία σχέση. Όμως πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό, ότι μεγάλη μερίδα γυναικών, όπως και ανδρών, μιλάμε για γυναίκες τώρα, στηρίζουν την ευτυχία τους στο αν θα έχουν σχέση ή όχι. Θεωρούν τον εαυτό τους ατυχή όταν δεν έχουν ερωτική σχέση και θεωρούν ότι η ολοκλήρωση στη ζωή τους θα επέλθει με μία ερωτική σχέση και κατά προτίμηση μία υγιή, μία καλή ερωτική σχέση. Μία σχέση στην οποία θα υπάρχει αγάπη με ανταπόκριση, έρωτας με ανταπόκριση, μία σχέση στην οποία θα νιώσουν ότι αγαπούν και αγαπιούνται, θέλουν έναν άνθρωπο και τις θέλει και αυτός ο άνθρωπος. Αυτό είναι λάθος κατά τη γνώμη μου. Να περιμένουμε να ευτυχήσουμε όταν θα ερωτευτούμε με ανταπόκριση και όταν θα αγαπήσουμε ερωτικά με ανταπόκριση. Το έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο. Είναι λανθασμένη η προσέγγιση της ζωής. Δηλαδή να περιμένεις να ζήσεις όταν θα έρθει ο ή σύντροφος της ζωής σου. Δυστυχώς όμως πολλοί άνθρωποι ζούμε τις ζωές μας έτσι. Ή πολλοί άνθρωποι ζούνε τις ζωές τους έτσι. Θεωρούν ότι δεν έχει νόημα οτιδήποτε άλλο πέρα από την απόλυτη υπέρτατη επιδίωξη να βρούμε άντρα ή να βρούμε γυναίκα. Και όταν υπάρχει μία φιλία μεταξύ γυναικών και η μία είναι μόνη της και η άλλη έχει μια προβληματική σχέση, αυτή που είναι μόνη της και στηρίζει αυτή που έχει προβληματική σχέση, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να ικανοποιείται συναισθηματικά, να γεμίζει συναισθηματικά από τη στενοχώρια της φίλης της. Να νιώθει ότι πω πω, τι ωραία εγώ που είμαι χωρίς σχέση, γιατί εγώ που είμαι χωρίς σχέση δεν έχω τα προβλήματα που έχει αυτή που έχει σχέση. Ω, καλύτερα μόνη μου, παρά να είχα μια σχέση όπως αυτή που έχει σχέση μου, που της φέρεται άσχημα ή που την παραμελεί ή που την έχει απατήσει ή που δεν της απαντάει τα τηλέφωνα ή που δεν της απαντάει τα μηνύματα κλπ. Άρα υπάρχει μια χρησιμότητα στο να κάνει μια κοπέλα που είναι μόνη, μοναξιασμένη και single σχέση με μια που έχει κακή σχέση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιείται για τη δική της ζωή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα επεισόδιο που είχα παρακολουθήσει από αυτή την εξαιρετική εκπομπή της ΕΡΤ στα Άκρα, προ 15 ετίας ίσως, στο οποίο μιλούσε μια πολύ γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια,
η οποία έδινε συνέντευξη και μιλούσε για το σοβαρό ζήτημα κατάθλιψης που είχε σε κάποια φάση και τη ρώτησε η παρουσιάστρια ποιο είναι το χειρότερο πράγμα όταν είσαι μόνη. Γιατί η τραγουδίστρια αυτή ήταν φυσικά η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία είναι εξαιρετική και σαν τραγουδίστρια και ως τραγουδίστρια μου αρέσει πολύ, αλλά μου αρέσει πολύ και η ευθύτητα με την οποία μιλάει στις συνεντεύξεις της και μιλάει ακόμη και στις συναυλίες της και στις μουσικές σκηνές που έχει τύχει να την παρακολουθήσω. Μιλάει ανοιχτά και ελεύθερα για την κατάθλιψη, για τη μοναξιά, για τη σχέση της με τη ψυχοθεραπεία κλπ. Τη ρωτούσε η παρουσιάστρια σχετικά με τη σχέση της με τον Κούρκουλο, που ήταν μια έτσι πολύ ωραία σχέση όπως την έχει περιγράψει η Τάνια, με έναν άνδρα αρκετά νεότερό της, που ήταν έτσι μια έντονη παθιασμένη σχέση, την οποία την απόλαυσε. Και τη ρωτούσε τι σου λείπει τώρα που τελείωσε αυτή η σχέση και είσαι μόνη. Και λέει, όταν είσαι μόνος, το πρόβλημα δεν είναι πού να μοιραστείς τον πόνο σου. Υπάρχουν πολλά πρόθυμα αυτιά να ακούσουν τον πόνο σου. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή, ότι να πάρεις φίλες, φίλους τηλέφωνο και να αρχίσεις να λες «Είμαι μόνη μου και νιώθω άσχημα και δεν είμαι καλά και έχω κατάθλιψη», είναι πρόθυμοι να σε ακούσουν. Το πρόβλημα, λέει, όταν έχεις μοναξιά, είναι ότι δεν έχεις άνθρωπο να μοιραστείς τη χαρά σου. Πας στο σπίτι, λέει, και δεν έχεις κάποιον να πεις «Πήρα το ρόλο στην παράσταση που ήθελα να πάρω» ή «Κατάφερα αυτό που είχα στόχο να επιτύχω στη δουλειά» ή «Τελείωσα επιτέλους το project» ή «Πήρα προαγωγή» ή «Μου συμβαίνει κάτι καλό». Γιατί? Γιατί είναι δύσκολο οι άνθρωποι να ακούσουν τη χαρά μας και ευκολύνονται και το επιδιώκουν κιόλας να ακούν τη λύπη τους, τη λύπη μας, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο του φθόνου στις ανθρώπινες σχέσεις και της σύγκρισης. Δηλαδή, όταν εσύ μου μιλάς για σένα, εγώ αντί να εστιαστώ σε σένα και να χαρώ με τη χαρά σου και να λυπηθώ με τη λύπη σου, να δείξω δηλαδή μια αυθεντική ενσυναίσθηση η οποία δείχνει και πνευματικότητα και ωριμότητα ψυχική και ανωτερότητα, είμαι ένας μικρόνους άνθρωπος, είμαι ένας άνθρωπος με μικρό μυαλό, με μικρή καρδιά, που όταν εσύ μου μιλάς για σένα, εγώ σκέφτομαι εμένα. Όταν μου λες εσύ ότι είσαι χάλια, εγώ λέω «Αχ, τι ωραία, ευτυχώς που εγώ δεν είμαι χάλια σαν τη Θέκλα τώρα που μου λέει τα προβλήματά της». Ή όταν εσύ μου λες ότι είσαι καλά και μου δείχνεις ότι είσαι χαρούμενη, εγώ σκάω από μέσα μου και λέω «Αυτή γιατί να είναι καλά, αυτή γιατί να είναι χαρούμενη, αυτή γιατί να λάμπει, γιατί να έχει πάρει το ρόλο π.χ. που ήθελε να πάρει, γιατί να έχει κλείσει τη συμφωνία που ήθελε να κλείσει. Έχω σκάσει από το κακό μου και δεν θέλω να ακούω». Αυτό φυσικά έχει να κάνει με την ανθρώπινη αδυναμία, την ανθρώπινη κακία και προφανώς τον ναρκισισμό. Είπαμε ότι οι ναρκισσοί δεν δείχνουν ενσυναίσθηση και μετρούν τα πάντα μέσα από τον εαυτό τους. Τα πάντα τα βλέπουν μέσα από τους ίδιους. Ό,τι και αν πεις σε έναν ναρκισσό, και ξαναλέμε ότι ναρκισσούς ονομάζουμε τους ανθρώπους όχι απαραίτητος που πληρούν όλα τα κριτήρια για τη διάγνωση της ναρκισσιστικής διατριχής προσωπικότητας που βρίσκεται στο β' πλέγμα, αλλά μιλάμε για τους ανθρώπους που ως χαρακτήρες είναι παλιόπαιδα, ως χαρακτήρες είναι μαλάκες, εγωκεντρικοί, που τους νοιάζει μόνο η πάρτη τους. Όταν τον άλλο λοιπόν τον νοιάζει μόνο η πάρτη του, όσο αυτά που του λες και αυτά που μοιράζεσαι μαζί του τον ευχαριστούν και τον ικανοποιούν και ίσως με ένα σαδιστικό τρόπο, γιατί είναι σαδιστικό πράγμα να χαίρεσαι με τον πόνο του άλλου, να χαίρεσαι ή να ικανοποιείσαι με τη λύπη του άλλου, τότε είναι διατεθειμένοι να σε ακούσουν και να σε συναναστραφούν. Όταν όμως αυτά που έχεις να τους πεις δεν είναι ευχάριστα και δεν ηχούν θετικά στα αυτιά τους, επειδή τα περνάνε μέσα από το δικό τους φίλτρο και λένε «Μα γιατί τώρα αυτή να είναι καλά και εγώ να μην είμαι καλά», τη μισώ ή την απεχθάνομαι ή θυμώνω μαζί της. Τότε δεν είναι χαρούμενοι με τη χαρά μας και δεν είναι διαθέσιμοι να ακούσουν τα ευχάριστα νέα μας. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ πέρα και να πω το εξής. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Λόγω της κουλτούρας μας, λόγω των συνθήκων των κοινωνικών, που υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι άνθρωποι, single άνθρωποι, που δεν νιώθουν ελεύθεροι, είναι single αλλά δεν νιώθουν ελεύθεροι, που δεν απολαμβάνουν τη μοναξικότητα τους, οι οποίοι νιώθουν άσχημα για τη μοναξιά τους. Υπάρχει ένας κίνδυνος να δημιουργούμε σχέσεις ερωτικές, οι οποίες να είναι χρήσιμες για μας, εφόσον θα έχουμε κάποιον να μοιραστούμε τις λεπτομέρειες με αυτόν.
Δηλαδή, κάνω μία ερωτική σχέση και για μένα είναι σημαντικό κομμάτι της ερωτικής σχέσης να μοιραστώ το τι συμβαίνει στην ερωτική σχέση με τη φίλη μου, με το φίλο μου. Δηλαδή, η μετα-ανάλυση της ερωτικής σχέσης. Αν κάθε φορά που βγαίνετε ένα ραντεβού, κάθε μέρα που συμβαίνουν πράγματα μέσα στην ερωτική σχέση που έχετε, εσείς νιώθετε οπωσδήποτε την ανάγκη να παίρνετε τηλέφωνο τον κολλητό σας, την κολλητή σας, για να εξιστορείτε το τι συνέβηκε, και αν δεν έχετε κάποιον να εξιστορήσετε το τι συνέβηκε μέσα στη σχέση, νιώθετε ότι σας λείπει αυτό το πράγμα και είναι απαραίτητο κομμάτι το μοίρασμα του τι συνέβηκε μέσα στη σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, τότε να ανησυχήσουμε λιγάκι, γιατί μπορεί η σχέση αυτή να είναι ένα καύσιμο για μια φιλία και να μην είναι η σχέση αυτή καθ' αυτή σημαντική για εμάς. Να το πω έτσι λίγο πιο λιανά, λίγο πιο ξεκάθαρα. Θυμάμαι ένα από τα παλιά βιβλία της Μάρος Μαμβουνάκη. Μ' αρέσει πολύ η προηγούμενη της, τα πρώτα βιβλία που έγραφε, τα προτιμάω από αυτά που γράφει τώρα. Σε ένα από αυτά τα βιβλία είχε ένα διήγημα στο οποίο ήταν δύο φίλες. Η μια φιλενάδα είχε μια ερωτική σχέση και βρισκόντουσαν καθημερινά και απαριθμούσε η πρώτη, αυτή που είχε σχέση, στη δεύτερη που δεν είχε σχέση, το τι έκανε με τον άντρα εκείνο. Σε κάποια φάση χάλασε η φιλία. Τώρα δεν ξέρω αν χάλασε γιατί ζήλεψε η δεύτερη σχέση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και πολύ καιρό που διάβασα το διήγημα, αλλά δεν θυμάμαι πώς σταμάτησαν να κάνουν παρέα. Οπότε η πρώτη γυναίκα, αυτή που είχε σχέση, σταμάτησε και την ερωτική της σχέση, γιατί λέει δεν είχε νόημα να κάνει πράγματα που να μην έχει που να τα πει μετά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αν οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στη σχέση μου, οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο φλερτ που κάνω, οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στον dating που κάνω, εγώ έχω την ανάγκη οπωσδήποτε να το μοιραστώ με φίλους, φίλες, με φίλο, φίλη, και αν δεν το μοιραστώ δεν νιώθω καλά, τότε σημαίνει ότι είναι υπερφανειακός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζω μια ερωτική γνωριμία και ότι δεν είμαι 100% εκεί. Γιατί αν είσαι 100% εκεί σε μία γνωριμία, αν είσαι 100% εκεί σε ένα φλερτ, αν είσαι 100% εκεί σε μία ερωτική σχέση, δεν έχεις ανάγκη να πας να διατυμπανίσεις το φίλο σου, στη φίλη σου, σε άλλους ανθρώπους αυτά που συμβαίνουν μέσα στη σχέση σου. Θα μοιραστείς τη χαρά σου για αυτά που συμβαίνουν μέσα στη σχέση σου με τον την σύντροφό σου. Γιατί θα δεθείς πιο ουσιαστικά με τον την σύντροφό σου. Υπάρχει ένα επιφανειακό δέσιμο σε πολλές ερωτικές σχέσεις, το οποίο έχει να κάνει με το ότι αποκτώ την ερωτική σχέση για να έχω υλικό το οποίο να μοιραστώ στις φιλίες μου, να μοιραστώ με τους φίλους μου που θα το συζητήσω και να έχει action, να έχει δράση η ζωή μας και τι ωραία που περνάμε. Αν όλα όσα συμβαίνουν μέσα στη σχέση σας νιώθετε την ανάγκη να τα μοιραστείτε με φίλους σας, ανησυχήστε. Σκοπός μιας ολοκληρωμένης ερωτικής σχέσης, μιας αυθεντικής ερωτικής σχέσης, μιας πραγματικής ερωτικής σχέσης, είναι να μπορούμε να μοιραστούμε τη χαρά μας για τη σχέση ο ένας με τον άλλο και να μην έχουμε ανάγκη να αναμεταδίδουμε ό,τι συνέβη και μέσα στη σχέση σε άλλους ανθρώπους. Είτε να το αναμεταδίδουμε για να μας διαβεβαιώσουν, επιβεβαιώσουν οι άλλοι ότι ναι, η σχέση σου πάει καλά. Α, για να σου έχει πει αυτό σημαίνει σε θέλει. Για να σου έχει γράψει αυτό σημαίνει είναι ερωτευμένη μαζί σου. Για να σου έχει κάνει αυτή την πράξη σημαίνει ότι ενδιαφέρεται ουσιαστικά για σένα. Ή για όταν έχουμε την ανάγκη να λέμε πράγματα για τη σχέση μας σε άλλους, προκειμένου να μοιραστούμε ανησυχίες, τι είναι αυτό που γίνεται, τι σημαίνει η συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού, μήπως με απατά, μήπως δεν είναι μαζί μου κλπ. Κλπ. Πάλι σημαίνει πως υπάρχει ζήτημα και υπάρχει πρόβλημα. Από την άλλη, αν είσαι μέσα σε μια ερωτική σχέση στην οποία νιώθεις ενοχές να πεις οτιδήποτε για αυτό που συμβαίνει μέσα στην ερωτική σου σχέση σε ένα πολύ κοντινό σου πρόσωπο, σε ένα καλό σου φίλο ή στο ψυχολόγο σου, τότε ίσως η σχέση αυτή να είναι μια σχέση καταπιεστική, να είναι μια σχέση στην οποία συμβαίνει μια θέατη κακοποίηση. Είναι πολύ λεπτά αυτά τα ζητήματα. Then, έτσι, τώρα κάνω μια πρώτη. I scratch the surface. I scratch the surface. Γρατζουνάω απλώς την επιφάνεια αυτού του ζητήματος, ίσως να πρέπει να το συζητήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Αυτή την ανάγκη αναμετάδοσης των συμβάντων μέσα σε μια γνωριμία, μέχρι πού είναι μια υγιής συνθήκη και πού ξεκινάει να γίνεται προβληματικό το να τα μοιράζουμε ή το να μην τα μοιράζουμε. Τώρα,
Πάμε στο ερώτημα το θεωρητικό. Ποιες είναι οι κόκκινες σημαίες σε μια φιλία και ποιες είναι οι πράσινες σημαίες σε μια φιλία. Για να το κάνω αυτό, θα μοιραστώ κάποια ευρήματα από κάποιους ψυχολόγους, ένα ζευγάρι ψυχολόγων, ερευνητών, οι οποίοι γράφουν και βιβλία, η Goldman and Goldman, οι οποίοι έχουν βρει τα ακόλουθα, τα οποία εφαρμόζουν σε ερωτικές σχέσεις. Εφαρμόζουν όμως και στις φιλίες, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, ότι μια φιλία είναι μια πλατωνική ερωτική σχέση. Δηλαδή είναι σαν μια ερωτική σχέση χωρίς το ερωτικό σεξουαλικό κομμάτι. Για να δούμε λοιπόν τι έχουν βρει αυτοί. Ποιες είναι λοιπόν οι κόκκινες σημαίες και οι πράσινες σημαίες, οι οποίες μπορούμε να δούμε στην αρχή μιας φιλίας ή μιας σχέσης, και οι οποίες μεν κόκκινες σημαίες προβλέπουν ότι αυτή η σχέση δεν θα πάει καλά, ή μεν πράσινες σημαίες ότι αυτή η σχέση, αυτή η φιλία δεν θα πάει καλά. Πάμε πρώτα στις κόκκινες σημαίες. Η επικριτικότητα. Αν ο φίλος μας επικρίνει συνέχεια, ή αν ο σύντροφος μας επικρίνει και μας κατακρίνει συνέχεια. Το περιστατικό που διαβάσαμε στο πρώτο mail με την κοπέλα η οποία επέκρινε τη φίλη της γιατί καθυστέρησε να κάνει τη δόση του εμβολίου είναι χαρακτηριστικό. Η δεύτερη κόκκινη σημαία είναι να μας απορρίπτει ο άλλος. Να μας μιλάει με απαξίωση. Είτε είναι φίλος μας, είτε είναι σύντροφός μας. Επίσης, το να είναι αμυντικός απέναντί μας ο άλλος. Δηλαδή, όταν πάμε να κάνουμε μία συζήτηση, αντί να καθίσει να συζητήσει, συνεχώς να αμήνεται και συνεχώς να προσπαθήσει να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Επίσης, είναι ανησυχητικό και είναι κόκκινη σημαία, αν μέσα σε μία σχέση, σε μία φιλία, νιώθουμε ότι συνεχώς πρέπει να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, επειδή ακριβώς δεχόμαστε επικριτικότητα. Και φυσικά, το άλλο στοιχείο το οποίο είναι μια κοκκινότατη σημαία σε μια σχέση, σε μια γνωριμία, είναι τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, όπως η τιμωρία της σιωπής, το stonewalling και το ghosting. Αυτά τα έχουμε δει και στη φιλία που μας έχει περιγράψει η κοπέλα στο email, ότι μετά που γνώρισε το φίλο της άρχισε να εξαφανίζεται, να μην παίρνει τηλέφωνα, να μην την προσκαλεί σε συναντήσεις, να την αποφεύγει γενικότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις πράσινες σημαίες για μια φιλία ή για μια σχέση. Εάν έχουμε περισσότερες καλές μέρες παρά κακές μέρες μέσα σε μια φιλία ή σε μια σχέση, δηλαδή αν τα δυσάρεστα περιστατικά είναι λίγα, απομονωμένα και τα ξεπερνάμε εύκολα. Επίσης, μια πράσινη σημαία είναι αν ο άλλος άνθρωπος δείχνει ενδιαφέρον για μας, ενδιαφέρεται για μας, ενδιαφέρεται να ακούσει τα νέα μας, ενδιαφέρεται να χαρεί με τη χαρά μας, ενδιαφέρεται. Μια άλλη πράσινη σημαία είναι όταν ο φίλος μας ή ο σύντροφός μας δείχνει ότι είμαστε σημαντικοί για αυτόν, για αυτήν. Και ειδικά όταν είμαστε χαρούμενοι ή όταν είμαστε στενοχωρημένοι, να δείχνει παρόν και να λέει «Ναι, σε βλέπω που είσαι χαρούμενος και είμαι και εγώ χαρούμενος μαζί σου». Ναι, σε βλέπω που είμαι στενοχωρημένος και σε συμπονώ που είσαι στενοχωρημένος και σε συμπονώ που είσαι στενοχωρημένος ή στενοχωρημένη. Επίσης, σε μια άλλη πράσινη σημαία είναι όταν οι φίλοι μας ή οι σύντροφοί μας, ο φίλος μας ή ο σύντροφος μας επαινούν. Μας κάνουν κοπλιμέντα. Τι ωραία που τα φτιάξες τα μαλλιά σου. Τι ωραίο φόρεμα αυτό που φοράς. Μ' αρέσουν πολύ τα ρούχα σου και πώς τα έχεις συνδυάσει με τα παπούτσια σου. Όταν ο άνθρωπος που είναι σε φιλική ή ερωτική σχέση μαζί μας, επίτηδες μας κάνει κομπλιμέντα. Επίτηδες με ποια είναι, με την έννοια ότι μας προσέχει, μας βλέπει και μας λέει τα καλά που έχουμε πάνω μας. Και όλοι έχουμε καλά πάνω μας. Αν δεν είναι ωραία τα ρούχα μας, θα είναι ωραία τα μαλλιά μας. Αν δεν είναι ωραία τα μαλλιά μας, θα είναι ωραία η μύτη μας. Αν δεν είναι ωραία η μύτη μας, θα είναι ωραίο το στόμα μας. Αν δεν είναι ωραίο το στόμα μας, θα είναι ωραία τα μπάτια μας. Όλοι έχουμε κάτι ωραίο. Επίσης, μια άλλη πράσινη σημαία είναι όταν το πρόσωπο με το οποίο έχουμε φιλία ή έχουμε σχέση ψάχνει και βρίσκει ευκαιρίες για να συμφωνήσουμε. Δεν τονίζει μόνο τα σημεία στα οποία διαφωνούμε, αλλά λέει τι ωραία που έχουμε την ίδια άποψη σε αυτό. Χαίρομαι που μας αρέσει η ίδια μουσική, για παράδειγμα. Ή χαίρομαι που έχουμε παρόμοια άποψη για την ίδια, για την ίδια ταινία που έχουμε δει. Επίσης,
η ενσυναίσθηση είναι μια εξαιρετική πράσινη σημαία για μια φιλία, για μια σχέση. Να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά μας οι άνθρωποι που βρίσκονται σε οποιαδήποτε είδους φιλική ερωτική σχέση μαζί μας και να τους δίνουν εγκυρότητα, να μην τα απορρίπτουν. Να λένε «Ου, χαρά στο πράγμα, στενοχωριέσαι τώρα γι' αυτό, ου, χαρά στο πράγμα». Ή σε βλέπουν να είσαι χαρούμενος και κάνουν σαν να και δεν σε έχουν δει. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό, η τελευταία πράσινη σημαία, είναι το να κάνουμε αστεία, να μπορούμε να έχουμε χιούμορ μέσα σε μια σχέση ή σε μια φιλία και να μην παρεξηγείται ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Αυτά εν ολίγης. Τελειώνοντας το βίντεο αυτό, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχω εξαντλήσει το κομμάτι κόκκινες και πράσινες σημαίες σε μια νέα φιλία, οπότε δεσμεύομαι το αυριανό βίντεο, το οποίο θα το κάνω οδηγητικό, γιατί έχω ένα ταξίδι να πάω τώρα, θα έχει να κάνει με τη φιλία. Θα έχει να κάνει με τη φιλία γενικότερα, τη σημασία της φιλίας στη ζωή μας, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις φιλίες μας, πόση ενέργεια χρειάζεται να έχει από εμάς μια φιλία κλπ. Άρα το αυριανό βίντεο θα είναι θεωρητικό για τη φιλία. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια του σημερινού βίντεο να διαβάσω τις απόψεις σας σε σχέση με αυτά που έχουμε θίξει. Όσον αφορά στη φίλη που έστειλε το email, θεωρώ ότι δεν υπάρχει νόημα και δεν υπάρχει λόγος να το ψάξει περισσότερο με αυτή τη φίλη. Και ας δει και το αυριανό βίντεο για τη φιλία. Είναι υπερεκτιμημένες και οι φιλίες και οι σχέσεις είναι υπερεκτιμημένες και γενικώς πολλά πράγματα είναι υπερεκτιμημένα και είναι υποτιμημένη η σχέση μας με τον εαυτό μας. Σας λέω από τώρα ότι στο αυριανό βίντεο το βασικό νόημα θα είναι «Μπορώ να είμαι εγώ ένας καλός φίλος του εαυτού μου, ώστε να μπορώ να έχω και καλούς φίλους γύρω μου ή να μπορώ να μην έχω κακούς φίλους γύρω μου». Σας χαιρετώ.